Μαθαίνουμε κι αλλιώς. Η τέχνη της αρχαϊκής εποχής. Οι Έλληνες, αφού εγκαταστάθηκαν στις πόλεις, έκαναν μεγάλη προσπάθεια να οργανώσουν τη ζωή τους και να την κάνουν καλύτερη. Τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. ο ελληνικός κόσμος γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Οι πόλεις στολίστηκαν με λαμπρά κτίρια. Τη μεγαλύτερη εντύπωση έκαναν οι ναοί, με τους οποίους οι άνθρωποι τιμούσαν τους θεούς. Οι ρυθμοί με τους οποίους χτίστηκαν ήταν δύο, ο δωρικός και ο ιωνικός. Η διαφορά τους ήταν κυρίως τους κίονες, δηλαδή τις κολόνες. Τεχνίτες με ξεχωριστές ικανότητες σκάλιζαν το μάρμαρο και έφτιαχναν αγάλματα που παρίσταναν κούρους και κόρες. Οι κούροι εικονίζουν γυμνούς νέους άντρες με τα χέρια κολλημένα στα πλάγια του σώματος. Το ένα πόδι είναι πιο μπροστά από το άλλο, έτσι που νομίζει κανείς ότι το άγαλμα είναι έτοιμο να περπατήσει. Οι κόρες είναι νεαρές, καλοχτενισμένες γυναίκες, ντυμένες με ελαφριά ρούχα. Αυτή την εποχή αναπτύχθηκε και το εμπόριο. Έμποροι από όλα τα μέρη της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου μεταφέρουν και πουλάνε πολλά προϊόντα. Η ανάγκη για αποθήκευση και μεταφορά του κρασιού και του λαδιού έφερε και την ανάπτυξη της αγκιοπλαστικής. Πολλοί καλλιτέχνες έγιναν γνωστοί και πλούτησαν ζωγραφίζοντας πάνω στα αγκεία σκηνές από τη μυθολογία και την ιστορία. Οι μορφές άλλοτε ζωγραφίζονταν με μαύρο χρώμα, μελανόμορφος ρυθμός και άλλοτε με κόκκινο, ερυθρόμορφος ρυθμός.